Τον σκότωσε με τη συγκρότηση. Δευτερόλεπτα μετά τη δολοφονική επίθεση στο Νέο Ηράκλειο. Στην άκρη της λεωφόρου Ηρακλείου είναι πεσμένα τα δύο μέλη της Χρυσής Αυγής έξω από τα γραφεία του κόμματος. Στο απέναντι πεζοδρόμιο, ένας ακόμα είναι τραυματίας. Όχι, Παναγία μου, όχι. Μόλις γυρίζω, βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος πυροβολεί εξ επαφής στο κεφάλι και τους δύο. Τον είδες με τα μάτια σου. Τον είδα με τα μάτια μου ότι πυροβόλησε εξ επαφής στο κεφάλι. Τα αυτοκίνητα περνούν δίπλα από τους νεκρούς χωρίς να γνωρίζουν τι έχει συμβεί. Κανείς δεν σταματά παρά το γεγονός ότι τρεις άνθρωποι κοίτονται στο πεζοδρόμιο του πιο κεντρικού δρόμου του Νέου Ηρακλείου. Από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής ήδη καλούν σε βοήθεια. Πρόκειται για ένα βίντεο που εξασφάλισε το Star και είναι τραβηγμένο λίγα λεπτά μετά την εμψυχρό εκτέλεση των δύο μελών της Χρυσής Αυγής. Ένα βίντεο που θα προσθεθεί στις τρεις ακόμα αξιόπιστες μαρτυρίες από δύο άνδρες και μία γυναίκα που έχουν περιγράψει το δρομολόγιο διαφυγής των μαυροφορεμένων εκτελεστών. Τον εσκότωσε σε ψυχρό με πιστόλι, μην πηγαίνετε, μην πηγαίνετε. Όχι, Παναγία, όχι. Κάποιοι περαστικοί πλησιάζουν τους δύο νεαρούς που χαροπαλεύουν, ενώ την ίδια στιγμή ένας άλλος περαστικός προσπαθεί να βοηθήσει τον τραυματία. Τον πιάνει από το χέρι και τον ανεβάζει πάνω στο πεζοδρόμιο. Και ένα άλλο άτομο σε απόσταση 10 μέτρων, ο οποίος πάλευε να σηκωθεί. Μαζεύεται κόσμος, προσπαθούσε να σηκώσει τον άλλον άνθρωπο να σηκωθεί. Λίγο αργότερα φτάνουν οι πρώτοι αστυνομικοί, ενώ από μακριά ακούγονται και οι σιρήνες του ασθενοφόρου. Σε ελάχιστα λεπτά ο τραυματίας μεταφέρεται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Κρατικό Αθηνών για να χειρουργηθεί. Δυστυχώς ο ένας από τους δύο νεαρούς αφήνει την τελευταία του πνοή στο δρόμο και οι τραυματιοφορείς τον σκεπάζουν με ένα σεντόνι. Ο άλλος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν τα καταφέρνει. Κάποιοι παγώνουν, κάποιοι τρέχουν να βοηθήσουν. Είχαν αρχίσει όμως να καταλαβαίνουν ότι άνοιξε ένας φαύλος κύκλος αίματος.